Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί έχουμε άλλη παρέλαση εκεί. Έχουμε απεργία σήμερα. Απεργία, παιδιά, στα πλοία. Βέβαια. Να τα ξέρετε. Πάμε να μας τα πει ο Λευτέρης ο αναγνώστου. Έλα, Λευτέρη, καλημέρα. Καλώς σου. Πάνω σε πλοίο είναι. Καλημέρα από το λιμάνι του Πειραιά, ακριβώς. Όπως είπατε, 48 ώρη απεργία έχει κηρύξει μάλλον η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Διεκδικούν τώρα, να σας πω, υπογραφή συλλογικής σύμβασης με προβλεπόμενη αύξηση μισθού 12%. Ζητάνε αλλαγή στο άρθρο που αφορά την τετράμινη δρομολόγηση επιβατικών οχηματαγωγών και ταχύπλων πλοίων, ζητώντας την εφαρμογή επτάμινης υποχρεωτικής δρομολόγησης. Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι και η κατάργηση του νόμου 4150, με τον οποίο πρέπει να σας πω ότι από 31 Οκτωβρίου απολύεται το 50% του πληρώματος του ξενοδοχειακού προσωπικού. Να σου πω, Λευτέρη, δεν θα φύγει κανένα πλοίο σήμερα, δηλαδή. Παρακαλώ. Δεν θα φύγει κανένα πλοίο σήμερα. Σήμερα και αύριο κανένα πλοίο. Και αύριο. Πριν από λίγο είδαμε. Ακριβώς. Πριν από λίγο είδαμε δύο τουρίστες, ένα ζευγάρι τουριστών. Ήρθαν να μπουν στο πλοίο και ήρθε ο υπάλληλος του πλοίου και τους ενημέρωσε ότι υπάρχει απεργία. Ναι. Και πώς αντέδρασαν? Θέλω να πάνε στα νησάκια τους οι άνθρωποι. Δεν ξέρανε. Πού να ξέρουν ότι έχει απεργία? Που έχουν λυμμένοι εργάτες απεργία. Πού να ξέρουν οι άνθρωποι? Και πώς αντέδρασαν οι τουρίστες? Τι να κάνουν, φύγανε, Ναι. Κατευθείαν έβγαλαν το κινητό ψάχνοντας να βρουν λύση. Προφανώς θα πρέπει να έψαχναν αεροπορικά εισιτήρια. Προφανώς. Να πάνε στο νησί. Σωστά. Λοιπόν, γεια σου, Λευτέρη. Ευχαριστούμε. Να έχετε υπόψη σας όλοι. 48 ώρες λοιπόν, σήμερα και αύριο, από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Μεγάλη απεργία κι αυτή. Τεράστια. Και σημαντική απεργία. Είναι ισχυρό συνδικάτο επινιό. Δεν είναι σωστά, σωστά. Και όταν κάνει απεργία, κάνει απεργία. Δεν είναι λοιπόν, μερικά. Όσοι είναι να ταξιδέψετε, μην σπεύσετε. Πάρτε κανένα τηλέφωνο πρώτα, βέβαια. Πάρτε κανένα τηλέφωνο. Αλλά ναι, αλλά βρείτε άλλους τρόπους. Ή περιμένετε να τελειώσει απεργία. Λοιπόν, Λευτέρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο λιμάνι του Πειραιά. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Άναγιος. Άσχετο.